Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κύριε Πρέσβη, αγαπητοί συνάδελφοι, μιας και ήμουν από τα ιδρυτικά μέλη του Επιμελητηρίου και με πολλούς από εσάς είχαμε πορευτεί μαζί, είμαι σήμερα εδώ για να χαιρετήσω το τρίτο συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου για την ελληνική οικονομία από μέρους του Πρωθυπουργού και να διατυπώσω και ορισμένες σκέψεις με βάση την συγκυρία με το Επιμελητήριο και τη διοίκηση του ως Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης έχω στενή συνεργασία. Είχα την ευκαιρία πρόσφατα με νομοθετικές πρωτοβουλίες να επιλύσουμε και ορισμένα χρονίζοντα προβλήματα και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον. Όπως επίσης έχουμε και ένα πεδίο ανταλλαγής απόψεων, πιο συγκεκριμένο θα έλεγα, γύρω από την αναπτυξιακή στρατηγική, την οποία η χώρα μας έχει αποκτήσει, αλλά απαιτεί περαιτέρω εξειδίκευση και επικαιροποίηση και ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να το κάνουμε αυτό στον κατάλληλο χρόνο και στον κατάλληλο χώρο. Θέλω επίσης να συμφωνήσω εξ αρχής με πολλές από τις επισημάνσεις του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου και ασφαλώς τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, θεωρώ ότι μία από τις μεγάλες προτεραιότητες και της επόμενης τετραετίας, θα έλεγα, και όχι μόνο της συγκυρίας, πρέπει να είναι ο εξυγχρονισμός και ο μετασχηματισμός του ελληνικού κράτους. Συζητάμε ακόμα στη χώρα μας για αλλαγές ή για μεταρρυθμίσεις, όπως το χρηματολόγιο, όπως οι δασικοί χάρτες, όπως η πολυνομία, όπως ο χρεοταξικός σχεδιασμός, προβλήματα που σε άλλες χώρες έχουν αντιμετωπιστεί πριν από πολλές δεκαετίες, ενώ σε εμάς αποτελούν ακόμα σημαντικά εμπόδια για τις επενδύσεις και για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Όμως και σε αυτά τα θέματα υπάρχει ένας σχεδιασμός συγκεκριμένος με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα ήθελα περισσότερο να επισημάνω με το χαιρετισμό με αυτό είναι ότι συνέδρια όπως αυτό και εκδηλώσεις όπως αυτές είναι μια ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο πάνω στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας μας. Και θα ήθελα ακριβώς με αφορμή το συνέδριο αυτό να επισημάνω, να τονίσω τη σημασία του κοινωνικού και του πολιτικού διαλόγου. Καταρχήν γενικά ως συστατικό της δημοκρατίας ο διάλογος, αλλά και ειδικότερα ως προαπαιτούμενο της ανάπτυξης. Και τούτο γιατί οι αναπτυξιακές επιλογές καθορίζουν το μέλλον. Άρα, οι συνέπειές τους είναι μακράς διάρκειας και σαφώς υπερβαίνουν τον πολιτικό κύκλο. Ακριβώς γι' αυτό είναι αναγκαίος ο διάλογος, η αντιπαράθεση πάνω σε προγράμματα, αλλά και η αναζήτηση συγκλήσεων και συνενέσεων όπου αυτό είναι δυνατό. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης πρέπει να πω είμαστε προσιλωμένοι σε αυτή την αρχή. Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι κρίσιμα νομοσχέδια, όπως ο νόμος για τον εξυγχρονισμό του εταιρικού δικαίου, όπως ο νόμος για την αναπτυξιακή τράπεζα που ψηφίσαμε πρόσφατα, όπως ο νέος νόμος για τις στρατηγικές επενδύσεις και πολλοί άλλοι νόμοι έχουν ψηφιστεί με πολύ ευρεία πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο. Και αυτό βεβαίως δεν ήταν τυχαίο, αλλά οφείλεται ακριβώς στο διάλογο που προηγείται, διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς, αλλά και με τα κόμματα και βουλευτές. Και ακριβώς αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Έχουμε και περιπτώσεις όπου υπάρχουν δυνάμεις και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στην πολιτική, που θα έλεγε κανείς ότι σπρώχνουν την πολιτική αντιπαράθεση εκτός ορίων. Εκτός ορίων δημοκρατικού διαλόγου, εκτός ορίων ακόμα και πολιτισμικών. Στη συγκυρία λοιπόν αυτή θα ήθελα να σας καλέσω να υπερασπιστούμε όλοι, ο καθένας από τη θέση του, τις αρχές του πολιτικού διαλόγου και της πολιτικής αντιπαράθεσης πάνω σε κρίσιμα και σοβαρά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία. Όλα τα άλλα διαβρώνουν τη δημοκρατία και απαξιώνουν την πολιτική. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζουμε, το συνέδριο αυτό γίνεται σε μια
συγκυρία γίνεται λίγες μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Και πράγματι οι ευρωεκλογές αυτές είναι κρίσιμες. Δεν είναι δεύτερης τάξης εκλογές όπως καμιά φορά θεωρούν ορισμένοι, διότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα μετέχμιο, σε ένα σταυροδρόμι. Οι επιλογές, θα έλεγα, είναι ορατές. Υπάρχει επιλογή της συνέχισης της σημερινής πολιτικής, η οποία όμως πολιτική, το βλέπουμε ήδη, έχει οδηγήσει σε μεγάλες ανισότητες, σε μεγάλες ασυμμετρίες. Δεν μπορεί να υπάρξει κοινό νόμισμα με τόσες άνισες καταστάσεις σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης, σε ό,τι αφορά τις προοπτικές. Άρα αυτή η συνέχιση απλά της υπάρχουσας πολιτικής απλά θα επιδεινώσει μια κρίση η οποία ολοένα και περισσότερο παίρνει υπαρξιακές διαστάσεις όπως δείχνει και η περίπτωση του Brexit. Η δεύτερη επιλογή είναι ότι δυστυχώς στο έδαφος της δυσαρέσκειας που γεννάει η σημερινή λειτουργία της Ευρώπης αναπτύσσονται τάσεις εθνικιστικής αναδίπλωσης, ακούγονται φωνές ακροδεξιάς ρητορικής μίσους, ρατσισμού και ξενοφοβίας, αναπτύσσονται απόψεις που αρνούνται την κοινή ευθύνη για κοινά προβλήματα, όπως είναι το προσφυγικό και πολλά άλλα προβλήματα. Άρα, η δεύτερη επιλογή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, διότι οδηγεί στην αποσύνθεση της Ευρώπης όπως τη γνωρίζουμε και βεβαίως μας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από την Ευρώπη που θα θέλαμε. Και ο τρίτος δρόμος ακριβώς είναι εκείνος που και ο πολιτικός χώρος που εκπροσωπώ υποστηρίζει και αγωνίζεται χρόνια τώρα, είναι μια αλλαγή πορείας στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της δημοκρατίας, της επιστροφής στις ιδρυτικές αρχές της Ευρώπης, τις αρχές της αλληλεγγύης και της ισότιμης συνεργασίας. Είναι η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης και βεβαίως η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Ευρώπης ως φορέα ενός εναλλακτικού παγκόσμιου υποδείγματος. Επομένως, οι εκλογές αυτές έχουν σημασία για τον κόσμο συνολικά και την πορεία των πραγμάτων, έχουν σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά έχουν ειδική σημασία και για μας. Ανακοινώνοντας προχθές ο Πρωθυπουργός τα μέτρα, στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, αρκετοί δημοσιογράφοι ρώτησαν πώς θα αντιδράσει το Eurogroup σε αυτές τις επιλογές. Είναι και αυτός ένας τρόπος που δείχνει ότι πολλές αποφάσεις μας, βεβαίως είναι δικές μας, αλλά εξαρτάται η αποδοχή τους, εξαρτάται και από τους σχετισμούς που διαμορφώνται στην Ευρώπη. Επομένως, θα ήθελα να καλέσουμε τους πολίτες να ασκήσουν το δικαίωμά τους με σκέψη σε ό,τι αφορά και τη δική τους, τις δικές τους ανάγκες, αλλά και την ευρύτερη διάσταση που έχουν αυτές οι εκλογές. Δεν υπάρχει, νομίζω, αφιβολία ότι εδώ και από προχθές το ενδιαφέρον των πολιτών στη χώρα μας είναι στραμμένο στη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και θα μου επιτρέψει να κάνω κάποια σχόλια γύρω από το θέμα αυτό. Το ενδιαφέρον αυτό είναι δικαιολογημένο, διότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στηρίζουν πρωτίστως τα τμήματα της κοινωνίας τα οποία επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Ταυτόχρονα όμως είναι μέτρα τα οποία ενισχύουν και άμεσα, αλλά και έμεσα την ανάπτυξη της χώρας μας και τις επενδύσεις. Θα πρόσθετα και ένα τρίτο παράγοντα, σε συνδυασμό με την επιβράδυση που παρατηρείται στην οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μπορούμε να τα δούμε και ως μια προληπτική άμυνα έναντι αυτής της επιβράδυσης, με την έννοια δηλαδή ότι προσπαθούμε να λάβουμε τα μέτρα μας, εάν αυτή η επιβράδυση συνεχιστεί και ενταθεί, να έχουμε τα εργαλεία με τα οποία θα ενισχύσουμε την ενδογενή αναπτυξιακή διαδικασία. Ορισμένοι χαρακτήρισαν τα μέτρα αυτά προεκλογικά. Νομίζω ότι το ίδιο είχαν κάνει και σε μέτρα που είχαμε ανακοινώσει
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πέρυσι. Και τότε μίλησαν για προεκλογικές παροχές. Νομίζω και φοβάμαι ότι ορισμένοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι η έξοδος από τα μνημόνια δεν ήταν μία τυπική διαδικασία, αλλά ήταν μία κατάκτηση, την οποία πετύχαμε ως χώρα, ως κοινωνία, που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε αυξημένους βαθμούς ελευθερίας. Άρα τα μέτρα αυτά και εκείνα που ανακοινώσαμε το Σεπτέμβρη και που ήδη υλοποιούνται, αλλά και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είναι αποτέλεσμα ακριβώς του γεγονότος ότι μπορέσαμε να βγούμε από τα μνημόνια, ότι μπορέσαμε να έχουμε βαθμούς ελευθερίας, ότι μπορούμε βάσει αυτούς τους βαθμούς ελευθερίας σήμερα να διαφοροποιούμε την πολιτική μας υπέρ των πολλών και υπέρ της ανάπτυξης. Πράγμα το οποίο δεν μπορούσαμε να κάνουμε στα χρόνια της σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής. Όπως επίσης η έξοδος από τα μνημόνια σε συνδυασμό με τη Συμφωνία των Πρεσπών έχουν επιτρέψει σήμερα στη χώρα μας να παίζει εντελώς διαφορετικό, αναβαθμισμένο ρόλο στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή, να αναγνωρίζεται και να αποτελεί σημείο αναφοράς η Ελλάδα σήμερα ως παράγοντα σταθερότητας, ως παράγοντα συνεργασίας και ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή μας. Και είναι αυτά ακριβώς κατακτήσεις, τις οποίες έχουμε ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε, ακριβώς διότι έχουμε ακόμα βαρύ το φορτίο της κληρονομιάς της κρίσης και έχουμε και μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τα μέτρα λοιπόν αυτά δεν αποτελούν εφάπαξ παροχές, αλλά αποτελούν μόνιμες πολιτικές με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη και την ενίσχυση των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Τα μέτρα αυτά δεν είναι αυθαίρετα, είναι κοστολογημένα μέχρι και το τελευταίο ευρώ, τόσο τα μέτρα για το 19, όσο και με τα μέτρα για το 20, και καλύπτονται πλήρως από τους διαθέσιμους πόρους και τους προσδοκόμενους πόρους. Τέλος, τα μέτρα αυτά δεν είναι αποσπασματικά, αλλά συνιστούν ένα αποφασιστικό βήμα για την αλλαγή του μείγματος πολιτικής, για τη διαμόρφωση, λέει, της νέας πολιτικής για τη μεταμνημονιακή περίοδο. Θυμάμαι κάποτε ένας υπουργός οικονομικών στην περίοδο του δεύτερου μνημονίου είχε πει από το βήμα της Βουλής ότι στη χώρα μας το μόνο σοβαρό κείμενο, είχε πει, είναι το μνημόνιο. Τώρα λοιπόν που το μνημόνιο έχει τελειώσει, το σοβαρό κείμενο για τη χώρα μας θα είναι μια αναπτυξιακή στρατηγική η οποία θα περιλαμβάνει ακριβώς και μέτρα ελάφρυνσης και μέτρα ανάπτυξη και μέτρα και αλλαγές στην κατεύθυνση αλλαγής του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας μας. Επομένως, τα μέτρα αυτά αντανακλούν τις δυνατότητες που δημιουργήσαμε, αλλά και είναι μία επιβράβευση, πρέπει να πω, της πολιτικής μας επιλογής να επιδιώξουμε να βγούμε από τα μνημόνια με αυτό που ονομάστηκε καθαρή έξοδος, με βάση, λέει, τα δικά μας αποθέματα και μαξιλάρια ασφάλειας και όχι, με μία προληπτική πιστολική γραμμή, όπως ελέγχθη από ορισμένους τότε, που θα σήμαινε μία συνέχιση των μνημονίων με άλλο όνομα και με άλλη, ίσως, μορφή. Σε ό,τι αφορά, τέλος, το χρόνο της ανακοίνωσης, πράγματι τα μέτρα αυτά ανακοινούνται τώρα, διότι μόλις προχθές, μόλις τέλος Απριλίου, η Ελστάτ οριστικοποίησε το πλεόνασμα του 2018 και τα άλλα μακροοικονομικά μεγέθη που μας ήταν αναγκαία για να μπορέσουμε ακριβώς να κάνουμε τις συγκεκριμένες εξαγγελίες. Σε τι όμως συνίσταται, να μου επιτρέψετε να επεκταθώ λίγο, σε τι συνίσταται αυτό που ονομάζουμε νέο μείγμα ή νέα οικονομική πολιτική μετά τα μνημόνια? Το νέο μείγμα πολιτικής συνίσταται καταρχήν στη δυνατότητά μας να υλοποιούμε μια πολιτική με διπλό στόχο. Ο πρώτος είναι ο στόχος της βιωσιμότητας, της ανάπτυξης, και ο δεύτερος στόχος είναι ο στόχος της βιωσιμότητας κοινωνίας. Δηλαδή, να συνδυάζουμε μέτρα ελάφρυνσης, στήριξης, ιδιαίτερα των πιο αδύνατων κοινωνικών στρωμάτων, αλλά ταυτόχρονα τα μέτρα αυτά να συμβάλλουν και στην ανάπτυξη. Είτε άμεσα, όπως είναι το μέτρο, παραδείγματος χάρη, για τον συντελεστή
αποσβέσεων, τις λεγόμενες υπερποσβέσεις, οι οποίες θα δώσουν όθηση στις επενδύσεις, είναι προφανές αυτό, σε συνδυασμό και με τη μείωση της φορολογίας επ' των κερδών που είχε αναγγελθεί και ήδη υλοποιείται από την Θεσσαλονίκη. Είτε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, είτε και με τον τρόπο που και ο Πρόεδρος εδώ αναγνώρισε πριν, ότι πολλά από τα μέτρα ενισχύουν την εσωτερική, στηρίζουν το εισόδημα, ενισχύουν την εσωτερική κατανάλωση και επομένως βοηθούν και με αυτόν τον τρόπο την ανάκαμψη. Και αυτό είναι μία κατεύθυνση πολιτικής, δεν είναι κάτι το οποίο έγινε και τέλειωσε. Δεύτερο, το νέο μείγμα πολιτικής στηρίζεται στη δυνατότητα, συνίσταται στη δυνατότητα που έχουμε σήμερα να προεξοφλούμε δάνεια που κληρονομήσαμε και ιδίως δάνεια με υψηλό επιτόκιο. Γνωρίζετε ότι έχουμε δάνεια με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όχι μόνο, με πάρα πολύ υψηλά επιτόκια, πάνω από το 5%. Από τη στιγμή λοιπόν που μπορούμε να δανειζόμαστε με επιτόκια κάτω από το 3%, συμφέρει, να το πω απλά, ακόμα και να δανειζόμαστε, προκειμένου να εξοφλούμε τα ακριβότερα δάνεια. Στην προκειμένη περίπτωση δεν χρειάζεται καν να το κάνουμε αυτό, διότι το απόθεμα το οποίο έχουμε δημιουργήσει αποτελείται από δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι αυτό που έχουμε συμφωνήσει και με τους θεσμούς, 16 δισεκατομμύρια, το οποίο είναι κλειδωμένο, ελπίζοντας να μην χρειαστεί ποτέ. Και το δεύτερο μέρος είναι το πλεόνασμα, το απόθεμα το οποίο δημιουργήσαμε εμείς, τόσο με τα πλεονάσματα, όσο και με τον δανεισμό που μπορέσαμε να κάνουμε. Από αυτό λοιπόν το δεύτερο μέρος, ένα κομμάτι θα δεσμευτεί, έχει δεσμευτεί ήδη για να εξοφλήσουμε δάνεια προς το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Και με αυτόν τον τρόπο, όπως είπα, εξοικονομούμε πόρους, αυτό το επιτόκιο θα είναι χαμηλότερο. Δεύτερον, θωρακίζουμε τη χώρα, διότι απαλλάσσουμε τα επόμενα χρόνια από ληξιπρόθεσμα χρέη. Και τρίτον, διευρύνουμε αυτό το διάδρομο το οποίο έχουμε διασφαλίσει για να μπορέσουμε να οργανώσουμε την ανάπτυξη της χώρας μας. Το τρίτο στο οποίο συνίσταται αυτό το νέο μείγμα πολιτικής είναι ότι βεβαίως τα μέτρα στα οποία αναφέρθηκαν δεν είναι μεμονωμένα, αλλά πλαισιώνονται και εντάσσονται στην ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας μας. Και θέλω να σου πω ότι η εν λόγω στρατηγική βρίσκεται σε φάση επικαιροποίησης. Την επόμενη εβδομάδα πιστεύω θα είμαστε θέση να την ολοκληρώσουμε και να την εξειδικεύσουμε σε ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων, νέου τύπου όμως μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν δημιουργούν λιτότητα, αλλά αντίθετα δημιουργούν ανάπτυξη, επιλύουν προβλήματα σαν αυτά στα οποία αναφέρθηκε εισαγωγικά και ο πρόεδρος εδώ, του Επιμελητηρίου, απλουστεύουν τη δικαιοσύνη, επιταχύνουν τη δικαιοσύνη, ενισχύουν τη διαδικασία, μάλλον απλουστεύουν τη διαδικασία ίδρυσης αδειοδότησης επιχειρήσεων, εξασφαλίζουμε ακόμα επέκταση του συστήματος της ψηφιοποίησης, της ίδρυσης, της εποπτείας επιχειρήσεων κλπ. Και ό,τι άλλο εμποδίζει, εν πάση περιπτώσει, την προς τα πρόοδο. Άρα, όλο αυτό το σύνολο των μέτρων άμεσης αλλά και μακροπρόθεσμης απόδοσης αποτελεί αυτό το νέο μείγμα πολιτικής στο οποίο αναφέρθηκε. Τι το έκανε δυνατό, τι μας επιτρέπει σήμερα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια νέα τέτοια, κατεύθυνση. Προφανώς η έξοδος από τα μνημόνια, δεν μπορούσαν αυτά να γίνουν όσο είχαμε τα μνημόνια. Κάποια πράγματα γινόταν και τότε. Αλλά ό,τι τότε γινόταν στο όνομα ενός παράλληλου προγράμματος, όπως λέγαμε, ό,τι τότε γινόταν ως εξαίρεση, σήμερα αποκτάει, γίνεται μια κανονικότητα. Βασική επίσης προϋπόθεση ήταν η δυνατότητα δημιουργίας των πλεονασμάτων με τους ποικίλους τρόπους στους οποίους στηριχθήκαμε. Οπωσδήποτε βοήθησε η ρύθμιση του χρέους, διότι μείωσε τις δαπάνες εξυπηρέτησής του και βεβαίως βοήθησε η δυνατότητα εξόδου στις αγορές. Έτσι, πριν κλείσουμε ένα χρόνο από το τέλος των μνημονίων, νομίζω ότι ήδη έχουν φανεί εκείνα τα νέα δεδομένα τα οποία θα
μας βοηθήσουν στο μέλλον. Βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, έξοδος στις αγορές, μείωση των επιτοκίων και πάντα ένα μαξιλάρι, ένα απόθεμα για τη θωράκισή μας έναντι εξωγενών αναταράξεων και κινδύνων. Και βεβαίως η ανάκαμψη της οικονομίας. Διότι η ανάκαμψη της οικονομίας επέτρεψε και επιτρέπει να επιτυχάνουμε και αυτά τα πλεονάσματα χωρίς πρόσθετα, χωρίς νέμετρα. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω με ορισμένες σκέψεις για τις προοπτικές. Η πολιτική συζήτηση στη χώρα μας αδικεί, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό και τα θέματα και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Είμαστε τρίτη χρονιά σε μία ανάκαμψη, όμως ακούει κανείς πολιτικούς και εκπροσώπους πολιτικών δυνάμεων να μιλούν με όρους μιας καταστροφολογίας. Αυτό δεν βοηθάει την κοινωνία. Όπως δεν βοηθάει βεβαίως και εξοραϊσμός της πραγματικότητας. Εδώ, μιλώντας στο Οικονομικό Επιμελητήριο, λοιπόν, πρέπει να κάνω μία έκκληση να συμβάλλουμε και να συμβάλλετε στο να ορθολογικοποιήσουμε τη συζήτηση. Η συζήτηση να γίνει στη βάση των δεδομένων, τα οποία υπάρχουν, των αντικειμενικών δεδομένων. Πολύ σύντομα, λοιπόν, θα ήθελα να επικαλεστώ και τις τελευταίες προχθεσινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να πω ότι η Ελλάδα κινείται με ένα ρυθμό ανάπτυξης πάνω από το 2%. Το αν θα είναι 2,1, 2,3, 2,5, έχει τη σημασία του, αλλά έχουμε ένα θετικό ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος με τα τελευταία μέτρα μπορεί και να επιταχυνθεί, όταν στην Ευρώπη έχουμε επιβράδυση. Προφανώς θα θέλαμε και πρέπει να επιδιώξουμε ακόμα υψηλότερους ρυθμούς, αλλά δεν είναι δυνατόν να ταυτίζουμε την ανάκαμψη με την ύφεση ή με την υποχώρηση. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους, οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εκτιμήσεις, οι αρινές εκτιμήσεις, για να είμαι πιο ακριβής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαβλέπουν, προβλέπουν, εκτιμούν ότι η Ελλάδα θα πιάσει τους δημοσιονομικούς στόχους και για το 19 και για το 20 και πιο πέρα, χωρίς πρόσθετα μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι όπως αποδείχθηκε ότι η περικοπή των συντάξεων που με επιμονή ζητούσε το Διεθνές Ταμείο δεν χρειάστηκε να γίνει, και δεν έγινε, το ίδιο ισχύει και με άλλα μέτρα όπως το αφορολόγητο όριο. Εμείς εκτιμούμε ότι με τα τελευταία μέτρα και με την επιτάχυνση της ανάκαμψης, λοιπόν, δεν θα χρειαστεί, όχι μόνο δεν θα χρειαστεί η λήψη άλλων μέτρων, αλλά αντίθετα θα μπορέσουμε, αξιοποιώντας τα μέτρα αυτά και τη δυνατότητα το μεν πλεόνασμα να είναι 3,5%, αλλά μία μονάδα του πλεονάσματος να γίνεται μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάκαμψης, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας αυτούς. Σε κάθε όμως περίπτωση, όπως ανακοινώθηκε, θα υπάρχει ένας λογαριασμός με δεσμευμένους τους πόρους που μπορεί να χρειαστούν αν κάτι πάει στραβά σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών. Σε ό,τι αφορά το χρέος, βεβαίως δεν πετύχαμε αυτό που θέλαμε ακριβώς. Δεν πετύχαμε τη ρήτρα ανάπτυξης που θέλαμε. Δεν πετύχαμε, δηλαδή, σε περίπτωση ύφεσης, αυτόματα να μειώνεται η δόση για την εξυπηρέτηση των δανείων. Πετύχαμε όμως ένα διάδρομο, μια περίοδο μέχρι το 1932, με σχετικά πολύ χαμηλές δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους, που με την προεξόφληση των δανείων που έλεγα πριν, ο διάδρομος αυτός θα γίνει ακόμα ευρύτερος. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι υπό τους όρους αυτούς και τις συνθήκες αυτές, το χρέος σήμερα δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα και αυτό βλέπουμε ότι και οι αγορές το εκτιμούν με τα επιτόκια τα οποία προσφέρουν στα ελληνικά ομόλογα. Τέλος, σε ό,τι αφορά την λεγόμενη υπερφορολόγηση, μιλώντας και πάλι σε ένα χώρο ειδικών οικονομολόγων, θα ήθελα να μου επιτρέψετε εδώ ένα σχολιασμό. Βεβαίως υπάρχουν ομάδες κοινωνικές που έχουν δικαίωμα να μιλούν για υπερφορολόγηση. Αλλά υπάρχουν και κοινωνικές ομάδες που πρέπει να μιλήσουν για υποφορολόγηση. Διότι δυστυχώς το πρόβλημα της φοροδιαφυγής παραμένει. Κάπου βελτιώθηκε, κάπου επιδεινώθηκε. Παραμένει ως πρόβλημα. Θέλω επίσης να παρατηρήσω ότι περάσαμε πριν την κρίση αρκετά χρόνια με συστηματική υποφορολόγηση.
Μόνιμα το ποσοστό φορολογικών εισόδων στην Ελλάδα ήταν πολύ χαμηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και αυτό το πληρώνουμε σήμερα. Ο τρίτος παράγοντας είναι ότι ο σχεδιασμός των μνημονίων ήταν λαθασμένος, διότι επέβαλε την ίδια στιγμή εσωτερική υποτίμηση και πρωτογενή πλεονάσματα. Ακριβώς γι' αυτό, όχι μόνο η παρούσα κυβέρνηση αύξησε τα φορολογικά βάρη με 0,5% μονάδα, οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν αυξήσει τα φορολογικά βάρη κατά 4% μονάδες. Άρα ναι, υπάρχει πρόβλημα, δεν προσφέρεται για λαϊκισμό, δεν προσφέρεται για εύκολες υποσχέσεις, προσφέρεται όμως για προβληματισμό, πώς θα οργανώσουμε στο μέλλον τη φορολογική μας πολιτική και βεβαίως προσφέρεται ως πεδίο στοχευμένων παρεμβάσεων σαν αυτές που ανακοινώθηκαν προχθές, ούτως ώστε ακριβώς εκεί που υπάρχει πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε, χωρίς να θέσουμε σε διακινδύνευση τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Κυρίες και κύριοι, σε λίγες μέρες το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα εκδώσει την πρώτη εγκύκλιο για το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου. Το νέο ΕΣΠΑ. Αλλά το νέο ΕΣΠΑ θα είναι η αφορμή για να σχεδιάσουμε συνολικότερα την περίοδο 2021-2030. Και θα ήθελα ακριβώς να κλείσω με αυτά τα δύο χρονικά ορόσημα που έχουν πολύ μεγάλο συμβολισμό. Η κληρονομιά της κρίσης παραμένει, όπως είπα, βαριά και άρα πρέπει μία προτεραιότητα να είναι η αντιμετώπιση της. Οι πληγές του παρελθόντος, οι αδικίες του παρελθόντος, οι στρεβλώσεις να αντιμετωπιστούν. Αν μείνουμε όμως μόνο σε αυτή τη διάσταση, υπάρχει κίνδυνος να ανακυκλωθεί η κρίση. Πρέπει λοιπόν μαζί με αυτό να δούμε τις νέες προκλήσεις. Να δούμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση ως μία αφορμή για να ξαναδούμε το παραγωγικό μας μοντέλο και πώς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια οικονομία η οποία θα επενδύσει στη γνώση, στην υψηλή προστάμενη αξία, στην εσωτερική αγορά αλλά και στις εξαγωγές. Την κλιματική αλλαγή και άρα να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε μια οικονομία η οποία δεν θα καταστρέφει το περιβάλλον αλλά θα είναι συμβατή με τις ανάγκες της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος. Έχουμε λοιπόν να διαχειριστούμε και να σχεδιάσουμε ένα μέλλον το οποίο πρέπει να συνδυάζει όλους αυτούς τους στόχους. Κληρονομίες του παρελθόντος, προβλήματα του παρελθόντος, αλλά και προκλήσεις του μέλλοντος. Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσω εκφράζοντας την ευχή, αλλά και την αποφασιστικότητα και την πεποίθηση ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, αυτή την αφορμή του σχεδιασμού, λέει, της νέας προγραμματικής περίοδου για να κάνουμε το 2000, την επόμενη δεκαετία, να την κάνουμε μία δεκαετία του μεγάλου μετασχηματισμού του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας. Αν το 1821 άρχισε η Ελληνική Επανάσταση και αν το 1830 ιδρύσαμε το νέο ελληνικό κράτος, ας φιλοδοξήσουμε λοιπόν το 2200 χρόνια μετά, το 2021-2030, να το κάνουμε ακριβώς, όπως είπα, ένα άλμα προς τα μπροστά, να επιλύσουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά να αντιποκριθούμε και στις προκλήσεις του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ πολύ.